Δεν υποφέρει. Λοιπόν, τι βάζεις? Βάζουμε λίγο λάδι. Αχου, εντάξει, κατάλαβα τι κάνεις. Κατάλαβα τι κάνεις. Θα τα λαδώσεις. Δεν πειράζει, ας χαλάσετε μια πετσετούλα και στην πετάξετε. Εγώ θέλω τέτοια πετσετούλα να τα κάνω. Μου λένε πολλοί ότι μα χαλάς πετσέτες. Τι αξία έχει τώρα μια πετσετούλα? Εντάξει. Α, τίποτα. Μια μικρούλα. Λοιπόν, βλέπεις τώρα, έτσι. Αυτές μπορεί να έχουν παλιές. Πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, Παναγιώτη, βλέπεις πόσο προσεκτικά. Θέλει μεγάλη προσοχή, λες και είναι κάτι, είναι αυτό που λένε ότι είναι. Θα σπάσουν τα αυγά. Ναι, ναι. Θέλει προσοχή. Κοίτα τι ωραίο. Ωραία βάφτηκε. Πώς το βλέπετε, είδες? Κατακόκκινο. Το βάφεις εδώ έτσι όπως είναι. Ωραία. Προσεκτικά. Βάζεις εδώ. Δεν θέλει να βιάζεσαι, Παναγιώτη. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ επειδή έχω μάθει το κόλπο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πάντα με προσοχή. Ναι. Α, τα παίρνεις και με το χέρι. Ναι, λογικά. Δεν πρέπει να σου βγάλω κανένα να αρχίσει να γυαλίζεις. Όχι, δεν θέλω να βγάλεις τίποτα. Γιατί σήμερα δεν ήσουν καλός, ήσουν λίγο. Τσιριμόγκολο με βρήκες. Ναι, τσιριμόγκολο. Μπορεί να φταίει τα τσιλίχουρδα. Ακόμη δεν έχεις φάει τσιλίχουρδα. Τα μύρισα όμως. Λοιπόν, βλέπεις πως τα έχω βγάλει. Ωραία, εγώ νόμιζα ότι όλο το θέμα ήταν στο βράσιμο να μην σπάσουν. Δεν ήξερα και για εκεί ότι σπάνε. Και εδώ μπορούν να σπάσουν. Και θέλει τόση προσοχή. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να διαλυθούν εδώ. Νομίζω ότι έχουν βγάλει για το βράσιμο για κάτι θήκες που βάζεις τα αυγά μέσα και δεν κουνιούνται μέσα στην κατσαρόλα. Δεν βάζεις το πλαστικό. Ναι. Και τα αυγά είναι τοποθετημένα σαν καρτέλα στο κυλί. Και δεν κουνιούνται μεταξύ τους. Ναταλία μου, καλημέρα. Να την αίσθηση ότι την ενοχλείς πάρα πολύ. Τι λες, κάναμε εδώ πέρα, κάναμε κοντζάμ γαρδούμπες. Τι την ενοχλώ. Χωρίς εμένα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ναταλία μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Θα βάψεις αυγά? Θα βάψω, αλλά θα πάρω και από τα δικά σου για το γούρι, για την καλή ενέργεια του σπιτιού. Μπράβο, καμάρι. Εδώ σε στέλνω. Θέλω να σήμερα πω... λιγάκι με τρέλανε. Θέλω να του πω δύο πράγματα και εδώ πέρα, γιατί με τους τηλεθεατές μας τα μοιραζόμαστε όλα. Ο λόγος που. Καλά, η Ρένα, όπως ξέρεις, σημειώνει πολύ ψηλές τηλεθεάσεις στη στήλη της. Το ξέρεις αυτό. Ναι, βέβαια. Ο λόγος που σε στέλνουμε εδώ είναι γιατί με σένα μαζί η τηλεθέαση ακόμα περισσότερο ανεβαίνει. Που δείχνει αυτό ότι είστε ένα δίδυμο γερό, αγαπημένο, δυνατό. Κατά συνέπεια, ένας άντρας. Δηλαδή, είμαστε κάτι σαν το Φώτη και τη Μαρία, ξέρω εγώ. Σταμάτα, μωρέ, σου μιλάει. Είσαστε κάτι σαν. Όχι, δεν είσαστε κάτι σαν το Φώτη και τη Μαρία, γιατί δεν είστε τηλεοπτικό δίδυμο. Όμως, ένας άντρας που ξέρει να μαγειρεύει και είναι και όμορφος και είναι σαν και εσένα. Είναι, ναι, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Μάθε από τη Ρένα. Αντί να την παρενοχλείς, μάθε από τη Ρένα. Μα έχω μάθει, μαθαίνω, να. Ναι, αλλά την. Σήμερα με τρέλανε. Κάτσε, εσύ, Ρένα, δεν μαθαίνω. Βεβαίως, βεβαίως, μαθαίνεις. Μαθαίνω κι εγώ όμως από σένα. Τι έμαθες από μένα? Πολλά. Τι έμαθες από μένα? Πώς από σένα? Καινούργιες λέξεις μαθαίνω. Καινούργιες λέξεις. Δεν ξέρω. Όπως την προχθεσινή. Θέλω να είσαι ο σου σεφ της. Σου σεφ είμαι. Αυτό. Ναταλία, να ξέρεις. Από όλους μαθαίνεις. Και από μικρούς και από μεγάλους. Εγώ έχω μάθει από σένα. Θέλω τώρα να μάθουν και οι τηλεθεατές κάτι. Βλέπεις ένα-ένα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι δώστε μου. 18-3-3-8 για την Ελλάδα. Μην κάνεις selfie, εσύ θα σε χρειαστούμε. Μουστάκα. Ας τη selfie τώρα. 25-24-51-50 για την Κύπρο. Είναι η Versacella της Ανίτας, η δικιά μου Versace, η Versace όλων των Ελληνίδων. Η κρέμα...